Η αυτοματοποίηση στην αγορά εργασίας και στις οικονομικές δραστηριότητες δεν γνωρίζει σύνορα και δεν γνωρίζει εμπόδια, κυρίες και κύριοι. Ρομπότ λογιστές, οικονομικοί σύμβουλοι αλλά και ντελιβεράδες έρχονται και έρχονται μάλιστα στο ορατό μέλλον. Ήδη μεγάλες εταιρείες σε πολλές χώρες κάνουν δοκιμές ρομποτικής τεχνολογίας για παράδοση προϊόντων αλλά και διαχείρισης επενδύσεων. Ρομπότ, αυτοκινούμενα με 4 τροχούς, μπορούν να κάνουν delivery πίτσες στην πόρτα σας. Φυσικά και θα μπορούν, όπως και θα μπορούν να αναλάβουν να στέλνουν τις φορολογικές σας δηλώσεις συμπληρωμένες στην εφορία. Ενδεχομένως δεν απέχει καθόλου πολύ η στιγμή που ένας βοηθός λογιστή, επίσης, αντί να κάνει καταχωρήσεις τιμολογίων αυτός, τις κάνει μια μηχανή. Θα συμβεί ένας πολύ ισχυρός μετασχηματισμός. Όπως σε κάθε μετασχηματισμό, χάνονται κάποιες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όμως δημιουργούνται πολύ περισσότερες. Παρά την υψηλή τεχνολογική πρόοδο, τα επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή επινοητικότητα και δημιουργικότητα θα συνεχίσουν να παραμένουν στη σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πολύ περισσότερο σε αυτά τα επαγγέλματα που κυρίαρχο ρόλο θα παίζουν τα συναισθήματα. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο για τα χειρονακτικά επαγγέλματα και όσα έχουν λιγότερη επινοητικότητα. Εκεί οι μηχανές θα επικρατήσουν με ό,τι αυτό σημαίνει για τις θέσεις εργασίας. Ανειδίκευτοι εργάτες, ντελιβεράδες, οδηγοί και κάποια άλλα επαγγέλματα που δεν απαιτούν ικανότητες στο ορατό μέλλον θα χαθούν και θα αντικατασταθούν από μηχανές τεχνητής νοημοσύνης. Ένας επιστήμονας, ένας μηχανικός, για παράδειγμα, πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών που γνωρίζει πώς να προγραμματίζει, πώς να δημιουργείται τις ρομποτικές κατασκευές, θα βρει πιο εύκολα εργασία από κάποιον βέβαια που απλώς έχει τελειώσει ένα λύκειο ή δεν έχει αυτή την εξειδίκευση. Άρα λοιπόν αντικαθιστούνται θέσεις εργασίας. Αλλά απαιτούνται πια εξειδίκευση και αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας. Ήδη μια μεγάλη αλυσίδα πίτσας δοκιμάζει ένα σύστημα παράδοσης με χρήση ρομποτικής τεχνολογίας σε Γερμανία, Ολλανδία, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι θα υπάρχει στο μεταβατικό διάστημα ένα πρόβλημα. Εκεί θέλουμε πολιτικές εκπαίδευσης και πολιτικές κοινωνικών παροχών, διότι μερικές γενιές όντως θα έχουν πρόβλημα να προσαρμοστούν. Αλλά και ένα μεγάλο επενδυτικό φαντ επέλεξε να διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφαλαία του ένα πρόγραμμα διαχείρισης με αλγόριθμους και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και να εξειδικευτούμε. Η λέξη κλειδί λοιπόν είναι η εξειδίκευση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει έρθει εδώ πέρα για να μας βοηθήσει. Η μέγιστη ταχύτητα που θα φτάνουν τα τροχύλα τα ρομπότ είναι 6,5 χιλιόμετρα. Και την πίτσα θα την ξεκλειδώνει με ειδικό κωδικό ο πελάτης. Ο Παύλος Σήμας είναι μαζί μου, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Όχι. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα επηρεάσει και πάρα πολύ σύντομα, ειδικά τις χώρες σαν τη δική μας που έχουν πολύ υψηλή ανεργία. Ναι. Κανονικά δεν έπρεπε να είμαι εγώ εδώ, έπρεπε να φωνάξω τον Ανδρέα Δρυμιώτη. Έχει γράψει στην Καθημερινή ένα καταπληκτικό άρθρο με τίτλο «Το δεύτερο μισό της κακέρας». Mm-hmm. Διηγείται την εξής ιστορία. Ο άνθρωπος που εφήβρε το σκάκι, λέει ο μύθος, και το παρουσίασε στο βασιλιά του. Ο βασιλιάς τον ενθουσιάστηκε και του είπε: «Τι θέλεις να σου δώσω για αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που σκέφτηκες?» Και εκείνος του είπε: «Έχει 64 τετραγωνάκια. Θα βάλεις ένα σπυριστάρι στο πρώτο, δύο στο δεύτερο, τέσσερα στο τρίτο, οχτώ στο τέταρτο και ούτω καθεξής». Ωραία, λέει ο βασιλιάς. Η βασιλιάς δεν είναι και πολύ έξυπνη. Το δέχομαι. Με τη διαφορά ότι μέχρι το 32ο τετραγωνάκι είχαν μαζευτεί πολλά εκατομμύρια σπόροι σταριού. Από το μισό της κακέρας και έπειτα, το βουνό σταριού που θα έπρεπε να σχηματίζεται ξεπερνούσε τα Ιμαλάια. Λέει λοιπόν ο Δρυμιώτης, άρχισε μια περίοδος που η υπολογιστική δύναμη των υπολογιστών διπλασιαζόταν κάθε χρόνο. Mm-hmm. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μισό της κακέρας. Ο διπλασιασμός, ο ρυθμός με τον οποίο διπλασιάζεται η υπολογιστική δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχίζει πια να γίνεται τόσο γρήγορη, τόσο ραγδαία, που φέρνει αλλαγές που ξεπερνάνε τη δυνατότητα να τις συλλάβουμε, που ξεπερνάνε τη δυνατότητά μας να φανταστούμε το μέλλον. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και κοινωνικά και προβλήματα διαχείρισης. Μια φράση μόνο. Ήμουνα στο Ρότερνταμ για την κάλυψη των Ολλανδικών εκλογών και πήγα στο λιμάνι. Όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου χρησιμοποιούν ρομπότ σαν αυτά που βλέπουμε, mm-hmm, για να ξεφορτώνουν, mm-hmm, τα πλοία. Τα αυτοκινητάκια πηγαίνουν μόνα τους, οι αρανοί σηκώνονται μόνοι τους, η φόρτωση γίνεται μόνη τους. Δεν υπάρχουν αυτοφόροι, δεν υπάρχουν χειριστές, όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Αυτό ξεπερνάει και τα συνδικάτα, ξεπερνάει και την οποιαδήποτε κοινωνική διαχείριση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στο λιμάνι του Ρότερνταμ βγήκε πρώτο κόμμα, το κόμμα του Βίλντερς. Διότι οι ναυτεργάτες υπό το φόβο της ανεργίας ψήφισαν Βίλντερς. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Καταδικαστική απόφαση για εμπορία ανθρώπων και